Που και πάλι όταν μπήκε ο κύριος Σαμαράς στην αίθουσα που θα συνερχόταν το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, ξέραμε ότι η θέση του, και ήξερε ο ίδιος πάνω απ' όλα ότι η θέση του θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Τώρα που βγήκε... Ναι, ξέρεις, δεν έπρεπε να πάει. Το λέγαμε και χθες. Δεν υπήρχε κανείς λόγος. Συμφωνώ απολύτως ότι δεν έπρεπε ο Παπανδρέου να τον καλέσει. Συμφωνώ επίσης ότι εξευτελίζουν το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Έτσι. Ευτυχώς αυτή η χώρα δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο του πολέμου. Διότι αν με αυτά τα μυαλά έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και αυτό, δεν ξέρω τι θα κάναμε. Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος. Διότι έχουμε έναν λαό συνετό που περιμένει και τους υποστηρίζει και τους λέει κυβερνήστε, και αυτοί δεν θέλουν να κυβερνήσουν. Εντάξει. Ο Γιώργος τα έκανε θάλασσα. Ο Αντώνης επιλέγει ότι ο καλύτερος τρόπος για να στηριχθεί η χώρα είναι το να πει σήκω φύγε. Και αν είναι έτσι, γιατί δεν το λέει. Πάντως, βλέπουμε και μία. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό. Βλέπουμε μία διαφορά στην ανάγνωση ως προς το τι έγινε τελικά πίσω από τις κλειστές πόρτες. Βλέπουμε την κυβέρνηση να λέει, το κυβερνητικό στρατόπεδο μάλλον, να εκπέμπει, να διαρρέει ότι εμείς παρουσιάσαμε πάρα πολύ συγκεκριμένα θέματα πάνω στα οποία θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τα παρουσίασε στις δηλώσεις του πριν από λίγο στη Μαξίμου. Και από την άλλη, τη Νέα Δημοκρατία να λέει δεν ήταν προετοιμασμένος ο Παπανδρέου γιατί μας φώναξε. Αυτό είναι ένα ακόμη από τα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν όταν πηγαίνουμε με τέτοιου είδους συναντήσεις. Ή θα έπρεπε να τους κλειδώσει μέσα ο Παπούλιας μέχρι να βγει ο καπνός, να βγει ένα αποτέλεσμα. Γιατί εδώ είναι εξαιρετικά σαφές και το είπε πάρα πολύ ωραία η Έλλη Τριανταφύλου. Γι' αυτό με βλέπεις τώρα ανησυχώ ακόμη περισσότερο, διότι αυτό είναι ρεπορτάζ τελευταίας στιγμής. Με ποιον μιλάει ο κύριος Σαμαράς? Έχει κόψει τους δεσμούς του με τα κόμματα της Ευρώπης. Έχει κόψει τους δεσμούς με αυτό που έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Με τη βοήθεια κάποιων. Όχι βεβαίως του πατέρα του Παπανδρέου. Πολλά από τα οποία βρίσκονται στην κυβέρνηση της χώρας τους και εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους ήδη για το πώς πάει το ελληνικό πρόγραμμα. Έχω ένα βασικό ερώτημα. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάμαι όμως ότι αυτό το κόμμα είχε κάποιους ανθρώπους σοβαρούς, οι οποίοι έχουν εμπειρίες συγκεκριμένες, έχουν μία παράδοση και είναι ταγμένοι σε ένα κομμάτι και της φιλοσοφίας μας και του τρόπου με τον οποίο κινήθηκε η χώρα μας επί πάρα πολλά χρόνια. Εάν ο κύριος Σαμαράς έχει αντικαταστήσει την παράδοση της Νέας Δημοκρατίας με ένα γκρουπ ιδεολόγων, αυτό είναι μια κατάσταση που θα πρέπει να αντιμάθουμε. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή έχω αρχίσει πλέον και ανησυχώ ειλικρινώς, περιμένω από τον κύριο Σαμαρά και παρατηρώ ότι ούτε καν αυτό δεν έκανε στη σύσκεψη, να πει όσα λέω και ό,τι υποστηρίζω, είμαι έτοιμος να δώσω και την τελευταία ικμάδα του αίματός μου για να μείνει η χώρα στο ευρώ. Αυτό ο κ. Σαμαράς δεν το λέει. Και όσο δεν το λέει και όσο ενισχύονται οι πληροφορίες που έρχονται ότι ακόμη και ο ίδιος συμμετέχει σε προβληματισμούς για το πώς θα ήταν μια νέα δραχμή, εγώ ανησυχώ διπλά και ανησυχώ τριπλά. Ο κ. Σαμαράς πρέπει να το πει και πρέπει να το πει δημοσίως για να ξέρουμε ποιοι είμαστε, με ποιον είμαστε. Και βεβαίως να ξέρει η χώρα προς τα που πηγαίνει. Ο καιρός περνά γρήγορα. Το ότι το είπε ο Λιρέν δεν είναι ένας λόγος για να το ξαναπώ εγώ. Αλλά νομίζω ότι οι αρχηγοί είχαν όλο τον χρόνο να το πούνε και να το καταλάβουν. Άστε. Και ο κύριος Παπούλιας έπρεπε να είναι εδώ που τα λέμε λίγο πιο αυστηρός. Μπάμπη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δημήτρη, έχουμε μια παρέμβαση από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Μιχελάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχελάκη. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Κοιτάξτε να δείτε, άκουσα με έκπληξη μια συκοφαντία απίστευτη. Συκοφαντία, τι εννοείται? Ο κύριος Σαμαράς μετέχει σε προβληματισμούς για τη δραχμή. Ποια στοιχεία ο κύριος Παπαδημητρίου ανέφερε αυτά? Έχει να μας πει πότε, πώς και με ποιους? Εάν δεν έχει να καταθέσει τέτοια στοιχεία, είναι συκοφαντία ανυπόστατη. Μισό λεπτό, κύριε Μιχελάκη, να ακούσουμε τι εννοούσε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου που είναι παρόν. Να τον ακούσουμε. Αν ο κύριος Μιχελάκης είναι σε θέση να γνωρίζει τα όσα συζητώνται στην Συγκρού ή οπουδήποτε αλλού, τότε εγώ θα δεχτώ ευχαρίστως ότι οι πληροφορίες οι οποίες έχουν φτάσει μέχρι εμένα δεν είναι ακριβείς. Κύριε Παπαδημητρίου, ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Είπατε προηγουμένως ότι μετέχει ο κύριος Σαμαράς σε προβληματισμούς για επιστροφή στη δραχμή. Αυτό είπατε ευθέως. Και ρωτάω, έχετε στοιχεία με ποιους ανθρώπους, πότε και πώς συζητήθηκαν αυτά τα σενάρια? Τα έχετε ή δεν τα έχετε? Ναι, βεβαίως. Και νομίζω ότι θα τα μάθει και ο κάθε άνθρωπος που χρειάζεται να τα μάθει όταν θα έρθει η ώρα. Εσείς πάντως δεν μου λέτε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αν καταλαβαίνω καλά. Κύριε Παπαδημητρίου,
Εγώ σας προκαλώ, εάν έχετε τώρα τα στοιχεία, να τα πείτε τώρα, να μας ακούσουν όλοι. Άρα κύριε Μιχελάκη, εσείς μου λέτε ότι η άποψη του κόμματός σας είναι εξαιρετικά σαφής και ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κύριε πιστεύετε ότι πρέπει η χώρα να παραμείνει στο ευρώ, έτσι δεν είναι? Κύριε Παπαδημητρίου, δεν ετέθη ποτέ τέτοιο θέμα από εμάς. Και επανέρχομαι στο θέμα και ρωτάω. Είπατε προηγουμένως ότι ο κύριος Σαμαράς μετέχει σε προβληματισμούς τέτοιους. Και ρωτάω, έχετε στοιχεία για αυτό που είπατε? Βεβαίως και έχω. Βεβαίως και έχω στοιχεία και έχω και σαφέστατες πληροφορίες. Τις οποίες όμως, επειδή εγώ δεν έχω κανένα λόγο να θίξω το κόμμα σας κατά τρόπο που εσείς ίσως το επιθυμείτε ή κάποια ομάδα η οποία δεν ξέρω πώς συνεργάζεται εκεί μέσα, γι' αυτό και δεν θα το κάνω. Αλλά από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που εσείς ως εκπρόσωπος του κόμματος λέτε ότι κάτι τέτοιο δεν συντρέχει, ότι δεν υπάρχει προβληματισμός στο κόμμα σας, εμένα μου είναι αρκετό. Εγώ εξέφρασα με απόλυτη σαφήνεια ότι έχω γίνει κοινωνός. Και δεν είμαι ο μόνος, κύριε Μιχελάκη. Κύριε Παπαδημητρίου, έχω γίνει κοινωνός των προβληματισμών και γνωρίζετε και εσείς, όπως και εγώ, ότι οι προβληματισμοί αυτοί έχουν φτάσει στον κύριο Σαμαρά. Και ότι ο κύριος Σαμαράς δεν απέπεμψε εκείνους που τον έκαναν κοινωνό τον προβληματισμό του. Είναι ψευδέστατο και συκοφαντικό. Αυτό που λέτε το τελευταίο είναι ψευδέστατο και συκοφαντικό. Πρώτον, δεν χρειάζεται. Μακάρι να είναι έτσι, κύριε Μιχελάκη. Μακάρι να είναι ψευδές και μακάρι να είμαι εγώ ο συκοφάντης. Και μακάρι να μην αποδειχτώ εγώ σωστός αν ο Σαμαράς βρεθεί σε σημείο που να βγάζει τη χώρα από το ευρώ. Μακάρι, κύριε Μιχελάκη, να είμαι εγώ λάθος και να μην είστε εσείς.